Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή. Νομίζω τα πιο βασικά στοιχεία που κρατάς στο ταξίδι μου σήμερα στον κόσμο της ψυχοθεραπείας είναι τα ακόλουθα. Αρχικά είναι το χτίσιμο της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, στα περισσότερα περιβάλλοντα στα οποία βρισκόμαστε και αλληλεπιδρούμε, κρατάμε ένα χαρακτήρα, κρυβόμαστε πίσω από μία μάσκα και αυτό μας κάνει πολύ εύκολα να μπορούμε να προστατευτούμε απέναντι σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Στην ψυχοθεραπεία ξεκινά σιγά σιγά να καταλαβαίνεις ότι αυτό το κομμάτι της αποκλειστικότητας, του να κρατάς πληροφορίες για σένα, πολλές φορές φτάνει σε ένα όριο ή δεν συνεισφέρει στην βελτίωση της πορείας σου. Οπότε αναγκάζεσαι σιγά σιγά δειλά δειλά, σαν να μπαίνεις σε μια παγωμένη θάλασσα, να αφήνεσαι και να δοκιμάζεις τις αντοχές της δικής σου και του συνομιλητή, του θεραπευτή σου. Ένα άλλο μεγάλο στοιχείο, το οποίο έπαιξε τουλάχιστον σε μένα πολύ σημαντικό ρόλο, ήταν το κομμάτι της εκφραστικότητας. Δηλαδή, πολλές φορές θεωρούμε ότι συζητάμε και ότι χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες εκφράσεις, οι οποίες μεταφέρουν ακριβώς αυτό που θέλουμε, κάτι που θα καταλάβει ο άλλος και κάτι που θα δείξει τα συναισθήματά μας. Αυτό φυσικά πολλές φορές δεν ισχύει, γιατί τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση είναι εύκολο να μπει στον αυτόματο, να συζητάς τυπικά, να συζητάς με έναν τρόπο που προστατεύεις τον εαυτό σου για άλλη μια φορά από την έκθεση. Οπότε το κομμάτι του να αφήνεσαι ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα καθυστέρησε πάρα πολύ. Τέλος, το πιο σημαντικό κομμάτι και αυτό που έχω κρατήσει ως τώρα ως το βασικότερο είναι το κομμάτι της υπομονής. Είναι μια πάρα πολύ αργή διαδικασία, όπου σε άλλους μπορεί να πάρει ένα χρόνο, σε άλλους 3, σε άλλους 7. Πάντως δεν είναι σταθερή. Μπορεί λοιπόν να βρεθείς σε μια συνεδρία, να ανταλλάξεις μια κουβέντα και καμία από αυτές να μην είναι χρήσιμη. Μπορεί όμως και να καταφέρεις να έχεις ένα aha moment, μια επιφύτηση, η οποία θα σου λύσει κάτι, θα σε βοηθήσει με κάτι το οποίο σε τυρανάει καιρό.